ζούμε όλοι στο ίδιο κράτος, αλλά είναι προφανές ότι κατοικούμε σε διαφορετικούς κόσμους. Ο ένας είναι ο κόσμος των κυβερνητικών. Ο άλλος κόσμος είναι ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει, ας πούμε, στο ΤΕΠ του Ευαγγελισμού. Είναι δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι αυτοί. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε εσάς και τους ακροατές σας. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Σιδέρης, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών. Ποιος είναι ο πραγματικός κόσμος, κύριε Σιδέρη? Ο πραγματικός κόσμος είναι αυτός που απ' τη μία έκανε γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, μέσα στη Κλειδί και τον Πλούτο. Και απ' την άλλη είναι και ο κόσμος. Μαζί σε αυτόν βάζουμε και τους συναδέλφους μας που εσκληρεύαν αυτές τις μέρες, που ταλαιπωριόταν, που περίμενε σε πολύ ωραίες ουρές, που δεν έχει βρει λύση για τα βασικά προβλήματα υγείας και περίθαλψης και που η κυρία Γκάγκα τον έχει γιαυτίσιμο, γιατί αν διαβάσατε τη σημερινή της δήλωση, και άλλο θέμα βέβαια, είπε αυτολεξία, αν δεν κάνω λάθος, ότι οι τιμές θα αλλάξουν, οι τιμές στα φάρμακα. Εξορθολογισμό το λένε. Θα πληρώσουν, ναι, και οι πολίτες μέρος της αύξησης. Ναι, 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 ναι. Αυτοί είναι οι δύο κόσμοι. Είναι ο ένας κόσμος που δουλεύει και ταυτόχρονα πληρώνει μέχρι σημείο εξαντλήσεως. Και ο άλλος κόσμος είναι αυτός που διακινεί φάρμακα, παράγει με τη δουλειά άλλων, τα αξιοποιεί ως εμπορεύματα. Τη αυρίζει και αντίστοιχος κόσμος εκφράζεται και μέσα από πολιτικές και η πολιτική της κυβέρνησης εκφράζει τον έναν από τους δύο. Παραμονές Χριστουγέννων είχαμε δύο φωτογραφίες οι οποίες έπαιξαν. Η μία έπαιξε πάρα πολύ. Ήταν του ηθοποιού με το τσιγάρο σε ένα κέντρο. Και εκεί λοιπόν ταράχτηκε το είναι του Υπουργείου Υγείας, σύσσωμο, σε σχέση με την υγεία και το παράνομο κάπνισμα. Υπήρξε όμως και μια άλλη φωτογραφία. Με τα ράντζα στον Ευαγγελισμό. Με αυτή ταράχτηκε κανείς? Κοιτάξτε, εμείς αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι μέσα από αυτές τις δύο φωτογραφίες, ξέρετε, αποτυπώνεται και όντως η πολιτική της κυβέρνησης που λέει ότι για τη δημόσια υγεία φταίνε ορισμένοι καλλιτέχνες οι οποίοι, ας πούμε, πήγανε και καπνίζαν τα μπουζούκια ή που ήταν. Όπως για την πανδημία έφταιγε ένας κουρέας που άνοιξε παράνομα όταν υπήρχε lockdown ή ανεμβολίαστη. Αλλά για τα ράντζα και την ξεφτύλα αυτή, ξέρετε, φταίει η κυβέρνηση αυτή και οι προηγούμενες. Και για τις πολύ ωραίες αναμονές και για το ότι ένα παιδάκι δεν βρίσκει να χειρουργηθεί στο παιδόν και για τα χάλια αυτά που υπάρχουν στα τμήματα επειγόντων περιστατικών όλων των μεγάλων νοσοκομείων. Φταίει η κυβέρνηση αυτή και οι προηγούμενες, που έχουν ως ευαγγέλιο τους το κέρδος, την υγεία εμπόρευμα και όλες σταθερά υλοποιούν μια πολιτική υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης. Εν ολίγες, δηλαδή, η κυβέρνηση τι είπε? Είπε ότι ή φταίς εσύ που δεν το περιβόητο, το ξέρετε, το της ατομικής ευθύνης που το έχουμε φάει με το κουτάλι τρία χρόνια, ή όπου δεν μπορεί να πει ότι φταίει ο κόσμος ο απλός, τα ρίχνει στο ότι είναι όλα παγκόσμιο φαινόμενο και ότι τέλος πάντων, όπως και να έχετε τη μία ή την άλλη περίπτωση, η κυβέρνηση τα έχει πάει πολύ καλά. Υπάρχει όμως και μια πραγματικότητα που είναι αδιάψευστη μέχρι και από την κυβέρνηση. Ποια είναι αυτή? Πείτε μου κάτι συγκεκριμένα, γιατί διάβασα κάτι. Δηλαδή, αυτά είναι οι ώρες αναμονής στα τμήματα επειγόντων, π.χ. στον Ευαγγελισμό, έτσι, για μια αξονική, ξεπερνάνε τις 24 ώρες. Να ξεπεράσουν τις 24 ώρες αν είσαι εξωτερικός ασθενής. Αν είσαι μέσα στο νοσοκομείο και νοσηλεύεσαι ήδη και πρέπει να γίνει μια αξονική, μπορεί να πάει τη βδομάδα. Μια βδομάδα περιμένεις για την αξονική? Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν ασθενείς που περιμένουν να κάνουν μια αξονική μέσα στο νοσοκομείο για να τεθεί η διάγνωση μια βδομάδα ή για να αποκλειστεί κάποια άλλη. Και σας λέω, τα στοιχεία είναι πολύ συγκεκριμένα. Εχθές, το νοσοκομείο που είμαι εγώ, τουλάχιστον το Αττικό, εφημέρευε. Υπήρχαν 930 προσελεύσεις, 1.000 άνθρωποι δηλαδή σχεδόν. Έγιναν 190 εισαγωγές. Η ΜΕΘ COVID είναι γεμάτη. Η γενική ΜΕΘ έχει ένα άδειο κρεβάτι από τα 24. Οι κλίνες COVID είναι γεμάτες και υπάρχουν έξω από τις κλίνες COVID 21 ακόμα ασθενείς που περιμένουν να μπουν σε κλίνες COVID ή έχουν μπει ως διασπορές σε διάφορους θαλάμους. Υπάρχουν 70 ράντζα. Αυτά δεν είναι τωρινά. Μπορώ να σας λέω τέτοια στοιχεία κάθε 4 μέρες που εφημερεύει το Αττικό και όλοι οι συνάδελφοί μου
να σας πούνε τα αντίστοιχα στοιχεία από τα νοσοκομεία. Πείτε μου κάτι, αυτή η εξευτελιστική λοιπόν νοσηλεία σε ράτζα, σε φορεία, σε διαδρόμους, σε μια γωνιά όπου βρεθεί, είναι ατομική ευθύνη? Μήπως δεν κάνετε εσείς καλά τη δουλειά σας οι γιατροί, τι φταίει? Ξέρετε ότι το έχουμε ακούσει μέχρι και αυτό. Έχουμε ακούσει δηλαδή πως οι ασθενείς έρχονται στο αττικό, περιμένουν δηλαδή, υποφέρουν μία μέρα στο σπίτι τους, γιατί περιμένουν πότε θα εφημερεύσει το αττικό που είναι κοντά και τους βολεύει. Έχουμε ακούσει ότι φταίμε εμείς που δεν διακινούμε γρήγορα περιστατικά. Έχουμε ακούσει ότι φταίνε οι συνάδελφοι του ΕΚΑΒ επειδή όλα τα ασθενοφόρα φέρνουν τις διακομιδές στο αττικό όταν εφημερεύει. Και ξέρετε, κάθε τέτοια πράγματα χυδαία ακούνε από κυβερνητικούς και διοικητικούς κύκλους όλοι οι συνάδελφοι σε όλα τα νοσοκομεία. Ποιο είναι όμως το συγκεκριμένο? Το συγκεκριμένο είναι ότι έχουν αποψηλώσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία έχει μειώσει στην τελευταία δεκαετία πάνω από 50-55% σε προσωπικό και σε δομές. Και αυτό το υλοποίησαν όλοι. Και δεύτερον, αυτό που έχουμε είναι μια σταθερή μείωση του μόνιμου προσωπικού. Γιατί ξέρετε, ό,τι φρεσκοβαμένους τείχους και να έχει, ας πούμε, το οποιοδήποτε τμήμα επιγόντων περιστατικών και μάλιστα με δωρεές διάφορων γνωστών ευεργετών, ξέρετε, Ίδρυμα Λάτσης, Ίδρυμα Νιάρχος κλπ. Οι τείχοι και τα τουβάρια δεν μπορούν να γιατρέψουν τον κόσμο. Χρειάζεται προσωπικό για να το κάνει αυτό. Όπως επίσης και ειδικά για τη Δυτική Αθήνα, που όταν φωνάζουμε τόσα χρόνια για αυτή την εξευτελιστική κατάσταση ασθενών να νοσηλεύονται σε διαδρόμους, μας απαντούσαν όλοι και τους λέγαμε, ξέρετε, κλείσατε το Λιμωδόν. Κλείσατε το μόνο γειτονικό νοσοκομείο, το δεύτερο που υπάρχει σε όλη τη Δυτική Αθήνα. Μου θυμίζετε πόσα χρόνια είναι κλειστό το Λιμωδόν? Είναι από το 2013, κοντά 10 χρόνια. 13. Ναι, επί Άδωνη Γεωργιάδη, τότε που έλεγε δεν θα μου πάρει τη δόξα η Τρόικα, εγώ κλείνω τα νοσοκομεία. Υπάρχει όμως αυτή η όψη, και υπάρχει και η όψη, ξέρετε, που όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και λέγαμε και απαιτούσαμε να ξανανοίξει το Λιμωδόν, η επίσημη δήλωση του Υπουργού τότε σε συνάντηση με το σωματείο μας, του κ. Ξανθού, ήταν πως ό,τι έκλεισε δεν ξανανοίγει. Και αυτά πρέπει να τα ζυγίσει ο κόσμος σε ό,τι απόφαση και να έχει μπροστά του να πάρει. Δεν εννοώ μόνο εκλογική, ενώ για την καθημερινή του στάση και δράση, γιατί δεν γίνεται να περιμένει και πρέπει να παλέψει και για τα στοιχειώδη πλέον. Και ένα από τα στοιχειώδη είναι αυτό που σας είπα. Ότι για παράδειγμα στη Δυτική Αθήνα πρέπει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να ξαναφτιαχτεί, να προσληφθεί προσωπικό, να ξανανοίξει το Λιμωδόν και κάπως έτσι ίσως αποφορτιστεί και αυτό, ας πούμε, το έρημο, το νοσοκομείο, το Αττικό που όλοι γνωρίζουν. Τουλάχιστον οι κάτοικοι της περιοχής εδώ τι τραβάει. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Σιδέρη, με τον κορονοϊό, πώς είναι η κατάσταση? Η κατάσταση είναι ότι οι συνάδελφοι που ασχολούνται με αυτές τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, κυρίως του κατώτερου και του ανώτερου, βέβαια, είναι συνάδελφοι που είναι εξουθενωμένοι. Υπάρχουν πολλά περιστατικά που βλέπουμε που μας θυμίζουν την πρώτη φάση της πανδημίας, πόσο μάλλον όταν συνυπάρχουν αυτή την περίοδο διάφορες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Δεν θέλω να πω σε μια τέτοια επιστημονική συζήτηση. Υπάρχει πάντως μια έκθαση που όλοι την καταλαβαίνουν. Αυτό που εμείς βλέπουμε όμως είναι ότι οι ρυθμοί δουλειάς οι δικοί μας είναι αμύωτοι. Οι ρυθμοί που προσέρχεται ο κόσμος και καλά κάνει που προσέρχεται είναι επίσης αμύωτοι. Και έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία είτε σφυρίζει αδιάφορα, είτε μας λέει ότι αυτή δεν φταίει πουθενά, αλλά συνεχίζει να ακολουθεί μια πολιτική που όχι απλά μας έφερε εδώ, επιδεινώνει το πρόβλημα. Και λέμε ότι σε συνδυασμό με αυτό το θέμα με τα φάρμακα και τις ελλείψεις, πρέπει, νομίζουμε, να μπει πολύ καλύτερα στο μυαλό όποιου μας ακούει και όποιου δεν μας ακούει, ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα, δεν μπορεί να αγοράζεται, να πουλιέται, να είναι πεδίο κερδοφορίας, αλλά ο κόσμος τον 21ο αιώνα πρέπει να έχει περίθαλψη, φαρμακευτική αγωγή, χειρουργική αντιμετώπιση κάποιων ασθενειών και μια αξιοπρεπής νοσηλεία με βάση όλα τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης, γιατί αυτά τα δικαιούται, τα έχει δουλέψει κιόλας, τα έχει πληρώσει όλη τη ζωή. Κύριε Σιδέρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά.